Είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ταυτόχρονα εργάζομαι όπως πολλοί φοιτητές που αναγκαζόμαστε παράλληλα με τις σπουδές μας να δουλεύουμε. Η νεολαία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την υψηλή ανεργία και τους μισθούς πείνας, τη μερική και ευέλικτη απασχόληση, την ανασφάλιστη δουλειά, τα ξεχυλωμένα ωράρια, τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα, την ανασφάλεια, τις τεράστιες ελλείψεις σε φοιτητικές εστίες και την άθλια κατάσταση όσες υπάρχουν, τις ελλείψεις σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας που έχουμε ανάγκη για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μας, την άθλια κατάσταση που συναντάμε στην Αθήνα με την όξυνση του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών, τους εμπόρους που δρούν ανενόχλητοι. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί έβαλαν την παιδεία στο μνημόνιο, εφαρμόζουν και στηρίζουν τους ίδιους αντιλαϊκούς και αντιεκπαιδευτικούς νόμους και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποδεικνύεται πως η πανεπιστημιοποίηση που από κοινού ψήφισαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν έγινε με γνώμονα τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών, αλλά έγινε προκειμένου να υπηρετήσουν το στόχο της βαθύτερης σύνδεσης των πανεπιστημίων με τους εκμεταλλευτικούς στόχους του κεφαλαίου. Γι' αυτό το στόχο θυσιάζουν καθημερινά τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα φοιτητών, εργαζόμενων καθηγητών. Αντιμετωπίζουμε την υποχρηματοδότηση που συνεχίστηκε, τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υποδομές, τη μεγαλύτερη υποβάθμιση και ευελιξία των σπουδών μας, τη διαμόρφωση φοιτητών και πανεπιστημίων πολλών ταχυτήτων, την αφαίρεση μορφωτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων από το πτυχίο μας. Με λίγα λόγια, αντιμετωπίζουμε την επίθεση στο δικαίωμά μας στη δωρεάν και ολοκληρωμένη μόρφωση που αντιμετωπίζουμε όλοι οι φοιτητές σε όλα τα ΤΕΙ και πανεπιστήμια της χώρας. Οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι ευκαιρία για την νεολαία. Έχουμε την ευκαιρία, στηρίζοντας τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ισχυροποιώντας το κουκουέ παντού, να στείλουμε μήνυμα ελπίδας, μήνυμα σύγκρουσης, να στείλουμε μήνυμα ότι την νεολαία δεν την έχουν στο χέρι. Το ίδιο μήνυμα να στείλουμε και στις φοιτητικές σπουδαστικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Την αντιλαϊκή πολιτική που μας στερεί τη ζωή που μας αξίζει, την υλοποιούν από κοινού κράτος, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη. Τα κόμματα που εδώ και χρόνια τσακίζουν εμάς και τις οικογένειές μας, στείλουν ψευδεπίγραφα δίπολα για να μας κοροϊδέψουν, να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα πλαίσια του σάπιου συστήματός τους. Οι κοκορομαχίες τους όμως δεν μπορούν να κρύψουν ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά με τους λίγους και τα συμφέροντά τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ. Δεν μπορούν να κρύψουν ότι βρίσκονται απέναντι από τις δίκαιες διεκδικήσεις και τα δικαιώματα της νεολαίας. Οι νέοι, στους χώρους μόρφωσης, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, συζητάμε για τη μόρφωση, τις σπουδές, τη ζωή που θέλουμε να κατακτήσουμε. Για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας που έχουμε ανάγκη, για τη δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα που μπορούμε να έχουμε. Για τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε, με ειρήνη, χωρίς υπεριαλιστικούς πολέμους, πείνα, πρόσφυγες, με τη χώρα μας να μην είναι ένα αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Οι νέοι παίρνουμε θέση. Τα όνειρα και οι ελπίδες μας δεν έχουν θέση σε αυτό το σύστημα που μας ματώνει και στην κρίση του και στην ανάπτυξή του. Θέλουμε η μόρφωση να είναι δωρεάν για όλους και όλες, να μας βοηθάει να γίνουμε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και όχι το σχολείο και το πανεπιστήμιο να μας κοιτάει στην τσέπη και να μας δασκαλεύει στην παπαγαλία. Θέλουμε να δουλεύουμε στο αντικείμενο που επιλέξαμε με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και όχι να ξεσαλώνει στις πλάτες μας η εργοδοσία με μισθούς καθυλωμένους, με ξεχυλωμένα ωράρια, ανασφάλιστη, χωρίς να μας καλύπτει καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Θέλουμε τις γειτονιές μας, τα σχολεία, τις σχολές μας καθαρές από φασίστες. Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στην Αθήνα είναι καρφί στο μάτι της ναζιστικής εγκληματικής χρήσης αυγής. Γιατί μόνο το κουκουέ και το εργατικό και νεολαϊστικό κίνημα που συγκρούεται καθημερινά με τους φασίστες τους απομονώνει, σηκώνει το βάρος του αγώνα ενάντια στο σύστημα που γεννά το φασισμό, το ρατσισμό. Στις γειτονιές μας γνωρίζουμε τη σαπίλα των χρυσαυγητών δολοφόνων που το παίζουν ενταΐδες στους φτωχούς εργαζόμενους ξένους μετανάστες, στους εργάτες που αγωνίζονται, αλλά στην πράξη είναι τα καλύτερα τσιράκια της αστικής τάξης. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Η νεολαία δεν θα συμβιβαστούμε με την ύπαρξη και χρήση ουσιών, με την άρκωση συνειδήσεων, με την υποταγή και την περιθωριοποίηση νέων ανθρώπων που ζουν στη φυλακή της εξάρτησης. Γι' αυτό και στους συλλόγους μας μπαίνουμε μπροστά, έχουμε πάρει δεκάδες πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε πως ο λαός και τα παιδιά του αυτό που έχουν ανάγκη είναι να ζουν σε μια κοινωνία που τα ναρκωτικά δεν έχουν θέση. Θέλουμε να ανασάνουμε από τη βρώμα του συστήματος. Το μεταγραφικό παζάρι ανάμεσα στα κόμματα του συστήματος αποδεικνύει και αυτό ότι η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα
έχουν ελάχιστες διαφορές. Το πραγματικό δίλημα για εμάς είναι πώς θα βάλουμε εμπόδια στην πολιτική που μας στερεί τη ζωή που μας αξίζει, πώς θα ανοίξουμε δρόμο για να απαλλαγούμε από την εργασιακή περιπλάνηση, την ανασφάλεια, τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Το βασικό ερώτημα για εμάς είναι αν θέλουμε δημοτικές και περιφερειακές αρχές που, σαν το μακρύ χέρι του κράτους, θα φορτώνουν κι άλλα βάρη στις οικογένειές μας για να μην πειράζει κανείς τα κέρδη των λίγων, ή αν θέλουμε να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, ή πάλι για μέτρα ανακούφιση των ανέργων και των φτωχών για να φερούνται βάρη από τις πλάτες των οικογενειών μας. Μπορούμε να δυσκολέψουμε στην Αθήνα όσους βάζουν πλάτη, εξειδικεύουν και προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Με χιλιάδες νέες κόκκινες ψήφους δηλώνουμε την απόφασή μας να δυναμώσουμε την οργάνωση, τη συλλογική διεκδίκηση για μόρφωση, ζωή και δουλειά με δικαιώματα, ότι στο επίκεντρο της διεκδίκησής μας βάζουμε τις σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, ότι σε αυτόν τον αγώνα δίνουμε δύναμη, ότι δεν δεχόμαστε η χώρα μας να γίνει το ορμητήριο πολέμου για τα κέρδη των λίγων. Οι νέοι και οι νέες, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι νέοι εργαζόμενοι και άνεργοι της Αθήνας που θέλουμε μια ζωή με δικαιώματα, έχουμε όνειρα που δεν χωράνε στα όρια του σημερινού σάπιου συστήματος. Ο δρόμος για την εκπλήρωση των ονείρων μας είναι ο δρόμος της ρήξης και της σύγκρουσης με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο της Αθήνας, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς στη μάχη για μια καλύτερη ζωή, μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά.